Και πάμε. Πάμε. Της Ολλανδίας. Άμστερνταμ. Φιλανδίας. Ελσίνκι. Δανίας. Κοπεχάγη. Μπράβο. Έλα να δεις τώρα. Καθαρίστε να το κάνουμε. Καλώς. Τι κάνεις. Τι γίνεσαι. Μια χαρά. Καλώς τώρα ήρθες. Καλή πρώτη. Να σε καλά. Γεια σου. Μια χαρά. Είμαι Στέλιος. Ναι. 5 Οκτωβρίου 2009. Το πρώτο γύρισμα. Το φως της Μυτιλίνης κάνει το τοπίο γελαστό. Σαν να μας εύχεται καλή αρχή. Κάπτεν Μανώλ! Κάπτεν Κωνσταντή! Εγώ ποτέ δεν έφυγα από εδώ. Κάποτε ήθελες να με πάρεις μαζί στη Γιώθμαση! Αλλά εγώ φοβήθηκα τη φουρτούνα! Με πατάρουμε! Hey. Γεια σου, Κωστέλη. Όλη μου ζωή για σένα ήταν. Δύναμη, να έχουμε να το προχωρήσουμε όλες. Με φιλοξενεί για ένα βράδυ ο ξάδερφος του πατέρα μου, στην Κυψέλη. Όταν ο μπαμπάς έφυγε, αυτό συνέχισε τη δουλειά με την παλιά μηχανή. Αρχίζει να μιλάς από εδώ. Τον θυμάσαι τον μικρό τον Ιωσήφ. Συνομιλικό σου που ήτανε. Το μηχανή δεν ήρθε εδώ, ναι, Εγώ είμαι εδώ ή από πιο πίσω. Συνομιλικό σου που ήτανε. Συνομιλικό σου που ήτανε. Τότε τον είχαμε για θελήματα. Στο μαγαζί του δουλεύω τώρα. Με θέλει μόνο για τα ασπρόμαυρα. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι πιο δύσκολη. Θέλει πείρα. Θέλει πείρα. Ωραία, θα το αποκαλείς. Θέλει πείρα. Να και μηχανή! Τη θυμάσαι? Έβαζα το κεφάλι μου μέσα. Ο μπαμπάς σου ήταν ο τελευταίος που τραγούσε με τέτοια μηχανή. Μπαίνανε. Έτσι τραγούσε και ο πατέρας του. Πριν 30 χρόνια ήταν της μόδας. Πριν 70 χρόνια ήταν της μόδας. Πριν 70 χρόνια ήταν της μόδας. Ακίνητος! Έλληνας είσαι. Εσύ. Οπα. Με δουλεύεις κιόλας. Γιατί τραβάς. Δεν θέλεις. Όχι, σταμάτα, κλείστο. Προτίμησα το πλοίο. Ήθελα να φτάσω στη Μυτιλίνη αργά. Όπως την τελευταία σχολική εκδρομή, όταν γυρίζαμε από την Αθήνα. 13 ώρες ταξίδι. Κάβω τώρα με τρικυμία. Ναυτία. Ύπνος στο πέλαγος. Και μετά μόνος. Εγώ και η θάλασσα. Η επιστροφή του ξενιτεμένου. Το αρχαίο θέμα, ζωντανό ως τις μέρες μας. Από τον Όμηρο, την αρχαία τραγωδία, το μυθιστόρημα, την ποίηση, αλλά και το σινεμά. Ελένη μου τηλεφώνησε ο συμβουλιογράφος. Κληρονόμησα το σπίτι. Φτάνω για λίγες μέρες στο νησί. Πού είσαι, Κουστέλη, άργησες. Ό,τι συνέβαινε μέσα από το monitor πολλές φορές. Δηλαδή, ήμουν κολλημένος δίπλα στον Άργυρο Ηλιόπουλο, ο οποίος με ανέκτηκε εξαιρετικά ευγενικά. Και
Είχε τη δυσκολία ότι δεν υπήρχε αυτή η άμεση επαφή. Ήμουνα η κάμερα. Ήρθα νωρίτερα και περπάτησα στη γειτονιά. Στα σκοτάδια κάθισε. Έλα να δεις. Γεγονός είναι ότι στην αρχή δυσκολεύτηκα. Δυσκολεύτηκε γιατί ο Λάκης είναι αρκετά σαφής μέσα του. Άρα αυτό δημιουργεί μια τρομερή ασάφεια σε μένα. Δηλαδή όταν κάτι είναι τόσο συγκεκριμένο είναι και δύσκολο. Εδώ πίσω δεν φαινόμαστε. Και όσο μπορείς προς τα εκεί. Δηλαδή εκεί θα το βρεις το φως. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο που το χάνεις και το ξαναβρίσκεις. Μ' αρέσει τρομερά αυτό που μου λες τώρα. Που το χάνει και το ξαναβρίσκει. Τρομερά, δε. Αυτό δικαιολογεί την κατάσταση και το μακιγιάζ και όλα τα πράγματα. Με τον καιρό όμως άρχισα να μπαίνω στον κόσμο του, όσο μπορούσε να τον έτσι, να τον αντιληφθώ. Και τα πράγματα γινόντουσαν κάθε μέρα και πιο, όχι εύκολα, πιο λεία, έτσι, πιο λειτουργικά. Ήτανε καλό μάθημα, πολύ γερό μάθημα για μένα, γιατί έχει μία πολύ δική του ακρίβεια απέναντι στα πράγματα. Και αυτή διεκδικεί. Και είσαι υποχρεωμένος να κατευθυνθείς προς αυτήν. Και αυτό είναι καλό μάθημα, πολύ καλό μάθημα για ένα νέο ηθοποιό. Τον ευχαριστώ πολύ. Πολύ, γενικώς. Μόνο εμείς δεν πήραμε θερμοσύφωνα στη γειτονιά. Ο μπαμπάς μαζεύει τα λεφτά για μένα. Καθαρός θα πας να σπουδάσεις. Πλημμένος και λυσμένος, γιατρός. Όχι, φοβάμαι τις ενέσεις. Να μην πηγαίνεις στην παραλία, πέρα δόθηκο στέλνει. Αγκαζέ. Με τη μαμά στο μπάνιο, παίζαμε με το νερό. Και τη μύριζα. Με το σαπούνι στα μαλλιά. Σχεδόν 40 άτομα, ηθοποιοί και τεχνικοί, με μηχανήματα και φώτα, κατέλαβαν την πόλη της Μυτιλίνης για να αποτυπώσουν στο φιλμ το φως της και κάτι από τις ανθρώπινες περιπέτειες. Θέλετε να στρίψω ή να είμαι όπως είμαι? Όπως είσαι. Ένα πριόνι. Είναι η σκηνή που η μητέρα του Κώστα, λίγο πριν φύγει και τους εγκαταλείψει, ανεβαίνει σε ένα δέντρο και κοιτάει τον ορίζοντα. Την ψάχνουν και τη βρίσκουν εδώ, σε αυτό το αρμυρίκι. Γιώργο, δες την από μακριά. Να δω. Ναι. Δεν γράφουν αυτά, θέλει κι άλλο πάνω να τη δείξει. Πέφτουν, ναι, ρίξε, ρίξε. Πέφτουν. Όπως είναι τότε πάνω, Γιώργη, κατέβασε τώρα, κατέβα. Ανέβα άλκιστη πάνω. Δεν έχουμε πρόβλημα, Μαρία. Next. Καταλαβες, δεν έχουμε θέμα εδώ, στο γενικό. Εδώ είμαστε τώρα. Ακόμα, έτσι, ακόμα και στο κομπινεζόν μπροστά να ρίξεις, δεν πειράζει, γιατί... Η Μαριγούλα βλέπει πέρα στον ορίζοντα. Φαντάζεται τη φυγή της. Η ίδια νιώθει σαν το πουλί που πετάει και ανεβαίνει στα δέντρα. Αυτό είναι. Τέλος, δεν χρειάζεται περισσότερο. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν τόσο δοσμένος στο ρόλο του και στην ταινία που έμοιαζε σαν να έκανε συνεχώς ένα πνευματικό άλμα. Πάμε! Έρχεται στο σχολείο, συναντάει τον καθηγητή Κακάμπορα που είναι αναφορά στο δικό μου καθηγητή, έναν θρυλικό δάσκαλο
που δανείζει το όνομά του στον ήρωα της ταινίας μας και η Νυχτερίδα θέλει να μάθει τους βαθμούς του Κωστάκη. Νυχτερίδα! Μάσκαλε! Ήρθες να μάθεις για το γιο σου. Περίμενε να σου πω. Γραμματική 10. Ιστορία 10. Γυμναστική 10. Γεωγραφία 10. Αριθμητική. Εγώ κάνω τις πράξεις χωρίς χαρτιά και μολύβια, με το νου μου. Αριθμητική 10. Ουλουδεκάρια. Είναι πολύ καλός ο γιος. Σ' όλα παίρνει άριστα. Και φεύγει πραγματικά πετώντα. Το Κωστέλη είναι πρώτος! Σχεδόν αμέσως όμως, το ποδήλατο έγινε προέκταση του κορμιού. Έκανε τσαλίμια, έτρεχε... Δεν τα φοβάμαστε τα κύματα, Κωστέλη! Όχι, μπαμπά! Εμένα, είμαι ένα casting που έκανα στην Αθήνα. Ήταν λιγάκι δύσκολο, αλλά το πέτυχα. Αυτό που στην ταινία βλέπει ο μικρός Κώστας δεν έπρεπε να το δει στην πραγματικότητα. Το γύρισμα έγινε αργά το βράδυ, σχεδόν ξημέρωμα. Ο μικρός προσπαθούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Η σοκαριστική εικόνα που δεν βλέπει έπρεπε να αποτυπωθεί στο πρόσωπό του, στο παίξιμό του. Γι' αυτό του είπα διάφορες ιστορίες που δεν σχετίζονται όμως με την πραγματική που ο θεατής της ταινίας θα δει. Προς τη θάλασσα κοίτα σιγά σιγά. Κοίτα στη βάρκα. Φύγε! Μπράβο σου Φωκίον, άντε να πάρε να κοιμηθείς τώρα. Δεν τη θες την άλλη εκδοχυλάκι. Α, στην όχι, δεν θα τη θέλω, σίγουρα. 42 τριτή. Ευχαριστώ. Μπράβο σου ρε γίγαντα. Μπράβο σου. Ο παλιός αριστερός μαθαίνει τα νέα. Σαν να κουραδιόφωνο. Κάθε βράδυ. Στα έκτακτα γεγονότα ξενυχτάει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί αλλιώς. Να τονιστεί αυτή η μοναξιά, αυτή η οικογένεια. Τονίζεται. Φαίνεται όλος ο διάδρομος και είσαι μόνο μια φιγούρα. Τον θυμήθηκα 38 χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία μας. Πιο καλά στη φυλακή. Δουλεύαμε κρυφά για τις ιδέες μας. Ονειρευόμαστε, κύριε, έναν κόσμο πιο δίκαιο για τα παιδιά μας. Είμαστε σίγουροι. Μας δίδαξε τι σημαίνει βιωματικός ηθοποιός υψηλοτάτου επίπεδου. Καμαρώνω που είναι φίλος μου. Καληνύχτα.